Όλοι θυμόμαστε τον Γιώργο Δαμασιώτη, τον ηθοποιό που κάνει το μεθυσμένο στην ταινία του Αλέκου Σεκελάριου «Η Καφεντζού», που μπαίνει βράδυ στο καφενείο την ώρα που κλείνει ο Φωτόπουλος και τσακώνονται. Αυτό εμένα δεν έπρεπε να μου το πεις. Τι σου είπε, δεν θυμάμαι. Μια σκηνή απολαυστική στην ταινία, αναμφισβήτητα, απολαυστικότατη. Χρειαζόταν όμως αυτός ο ρόλος. Τι εξυπηρετεί στο σενάριο? Σας ζήτησα στο προηγούμενο βίντεο να το σκεφτούμε λίγο. Μπήκε η σκηνή αυτή για να προωθήσει την υπόθεση ή απλώς και μόνο για να διασκεδάσουμε? Σας έχω ένα μυστικό. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι και κλικστε την κουδούνα δίπλα για να λαμβάνετε πρώτη τις ειδοποιήσεις και κοινοποίηση στο βίντεο αν νομίζετε πως αξίζει τον κόπο να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Αυτό προέκυψε πάλι από κάποιο σχόλιο μιας φίλης σε προηγούμενο βίντεο όπου μου υπέδειξε δύο ρόλους στην Καφετζού. Αυτόν του μεθυσμένου, του Γιώργου Δαμασιώτη, αλλά και του Νίκου Φέρμα στο καφενεδάκι που τους διακόπτει με το «Έχω και φυστεί και υγιεινής». Παίζω και μοναζιγά. Το σχόλιο αυτό υπογράμμιζε πως και ο Σεκελάριος έβαζε διακοσμητικούς ρόλους, όπως αυτοί οι δύο, ρόλους δηλαδή άσχετους από την υπόθεση, όπου ο μόνος λόγος ύπαρξής τους είναι καθαρά η διασκέδαση. Και έτσι έκατσα να φρεσκάρω την ταινία στη μνήμη μου και να διαπιστώσω πως όχι. Και οι δύο ρόλοι είναι απαραίτητοι στην υπόθεση του έργου. Δεν μπήκαν χωρίς να χρειάζονται, μόνο για τη διασκέδαση. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε πως η Καφετζού είναι πρωτότυπο σενάριο του Σεκελάριου και όχι διασκευασμένο θεατρικό. Δεν προϋπήρξε θεατρικό έργο. Και ο Σεκελάριος αυτό το σενάριο δεν το έγραψε παρεμπιπτόντος με τον μνημόνιμο συνεργάτη του, τον Χρήστο τον Γιαννακόπουλο, αλλά με τον Γιώργο Ασημακόπουλο, έναν άλλον εξαίρετο συγγραφέα της επιθεώρησης την εποχή εκείνη. Πάμε τώρα στο Δαμασιώτη, στο μεθυσμένο. Τι έχουμε στη σκηνή? Ο Μίμης Φωτόπουλος κλείνει το καφενείο του, αλλά πριν προλάβει μπαίνει μέσα ο μεθυσμένος και σωριάζεται στην καρέκλα. Καφενείο, μπορούμε να έχουμε ένα καφεδάκι σκέτο? Σβήσαν οι φωτιές μας τώρα. Ωστόσο, πριν το μεθυσμένο, για πάμε να δούμε μια λεπτομέρεια. Στην αμέσως προηγούμενη σκηνή, στέκεται ο Φωτόπουλος στην αυλή και παίζει κιθάρα μελαγχολικός. Του έχει αναγγείλει η αγαπημένη του τα άσχημα μαντάτα ότι ο πατέρας της θα την παντρολογήσει με άλλον. Παίζει λοιπόν λυπημένα την κιθάρα του και βγαίνει η Βασιλιάδου. «Κάτι σε λάμιν ώρε σε βλέπω, Σπυράκη», του λέει. Και εκείνος της απαντά πως ο έρωτας έληξε, χωρίς άλλες λεπτομέρειες. Και σηκώνεται να κλείσει τον καφενέ του. Δηλαδή, δεν την έβαλε στα προσωπικά του. Δεν της εξομολογήθηκε τις στεναχώριες του, παρά το ότι η κυρά Καλλιόπη του έδωσε πάτημα, όπως θα έκαναν δύο καλοί φίλοι. Εδώ να σημειώσουμε για την ηθογραφία της εποχής πως το καφενείο είναι ανοιχτό, άδειο και ο Σπύρος βρίσκεται στην αυλή δίπλα παίζοντας κιθάρα χωρίς να ανησυχεί. Εάν το κάνει κανείς σήμερα αυτό, δεν θα βρει στο μαγαζί του ούτε τους οβάδες. Στο καφενείο λοιπόν έχουμε τη σπαρταριστή σκηνή του μεθυσμένου. Να χτυπά και να ξαναχτυπά με το «εμένα δεν έπρεπε να μου το πεις αυτό» κτλ. Και τι πετυχαίνουν οι συγγραφείς με τη σκηνή αυτή? Να τον προλάβει η Σμαρούλα Γιούλη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η Σμαρούλα Γιούλη δεν πήγε στο Φωτόπουλο τακτική επίσκεψη, ώστε να προβλέψει τι ώρα θα κλείσει και να πάει ακριβώς εκείνη την ώρα. Αν θυμάστε, τράπηκε σε φυγή από το σπίτι της για να γλιτώσει από τον υποψήφιο γαμπρό. Αυτό έγινε άτακτα, έφυγε βιαστικά, αργά, και ήταν ζήτημα αν θα τον προλάβει πριν κλείσει τον καφενέ. Από την άλλη, μια νέα κοπέλα της εποχής εκείνης από σπίτι δεν θα τολμούσε ποτέ να χτυπήσει τη σιδερένια πόρτα της αυλής, αν τελικά δεν τον προλάβαινε το Φωτόπουλο. Σε μια αυλή που μένουν πολλές οικογένειες, και μάλιστα τέτοια ώρα. Και αν δεν τον προλάβαινε και εκείνος έκλεινε, τι θα συνέβαινε? Τίποτα. Δεν θα είχαμε έργο. Και εμείς θέλουμε να έχουμε έργο. Θέλουμε να τον προλάβει. Και τον προλαβαίνει γιατί? Επειδή τον καθυστέρησε ο μεθυσμένος. Αμέσως λοιπόν τη βάζει μέσα και κάθονται σε δύο καρέκλες στο μαγαζί για να τα πούνε μόνοι τους. Και τότε ο μεθυσμένος ξαναχτυπά, συνεχίζοντας την σκηνή. Γιατί? Γιατί τον χρειαζόμαστε κι άλλο στην ιστορία μας. Γίνεται και το συμβάν με τον αστιφύλακα που πρέπει να τον πάει και αυτόν στο τμήμα. Και εδώ είναι, αν θέλετε, ένα αδύναμο σημείο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να τον κουβαλήσει και το Φωτόπουλο. Γι' αυτό, αν θυμάστε, το έριξε στο φιλότιμο. Έλα, βρε αδερφέ, μέχρι εκεί πέρα. Τώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Στην ιστορία μας όμως ο μεθυσμένος μπήκε για αυτόν τον λόγο. Για να αναγκαστεί ο Φωτόπουλος να λείψει. Με τη μήνυση, την αγωγή, την έφεση και την ανακοπή. Αν δραπετεύσει, είσαι υπεύθυνος. Οπότε τι αναγκάζεται να κάνει ο Φωτόπουλος? Παίρνει την αγαπημένη του και την πάει στην κυρία Καλλιόπη. Και έτσι βάζουμε την κυρία Καλλιόπη στα προσωπικά του Φωτόπουλου. Ομαλά, φυσιολογικά, κάτι που δεν ήθελε να κάνει από μόνος του όταν του δόθηκε η ευκαιρία. Την θέλουμε όμως την Βασιλιάδου στα προσωπικά του, γιατί αυτή θα δώσει την ευτυχή λύση με τον εδίγαμο Χριστοφορίδη. Έτσι η απουσία του Φωτόπουλου δίνει τη δυνατότητα στις δύο γυναίκες να τα πούν.
Ο μεθυσμένος λοιπόν εν κατακλείδη μπήκε στην ιστορία για να μας εξυπηρετήσει σε δύο σημεία. Καθυστέρησε το Φωτόπουλο για να τον προλάβει η Γιούλη και στην συνέχεια έδωσε την δυνατότητα να γνωριστούν και να μιλήσουν οι δύο γυναίκες. Τώρα, ανέλειπε ο ρόλος του μεθυσμένου. Αν οι συγγραφείς έβαζαν τη Σμαρούλα Γιούλη να τον προλάβαινε το Φωτόπουλο, θα άλλαζε τίποτα? Όχι. Θα έπρεπε όμως στην συνέχεια να επινοήσουν άλλο τέχνασμα, ώστε να δοθεί στη Βασιλιάδου το δικαίωμα να εισχωρήσει στα προσωπικά του ζευγαριού. Ωραία. Και ανέβαζαν οι συγγραφείς το ζευγάρι να τα συζητά στην αυλή, να τους άκουγε η Βασιλιάδου από το παράθυρό της και να έμπαινε στην υπόθεση από μόνη της. Θα άλλαζε τίποτα? Δεν θα μπορούσαμε να το προσπεράσουμε όλο αυτό χωρίς το μεθυσμένο? Ασφαλώς και θα μπορούσαμε. Το έργο δεν θα πάθαινε τίποτα, προχωράει και χωρίς αυτόν. Όμως εν τέλει χρειάζεται ο μεθυσμένος, διότι μας εξυπηρετεί σε δύο νευραλγικά σημεία με πιο μαστόρικο τρόπο από το να τα κάνουμε όλα εύκολα και απλά, απλές και ανάλατες συμπτώσεις. Και έδωσε ο ρόλος αυτός το αλάτι στη σκηνή. Την έκανε πικάντικη, κωμικότατη και πιο περίτεχνη στη φτιάξη της. 70 χρόνια μετά και ακόμα συζητάμε για το ρολάκι αυτό. Τώρα, ο Νίκος Φέρμας, γιατί μπήκε σαν ρόλος? Ο μικροπολιτής με τα φιστίκια. Ήτανε ανάγκη να τον βάλουν και μάλιστα σε εκείνο το σημείο? Μα αυτό ακριβώς χρειαζόταν, σε εκείνο το σημείο η σκηνή. Είναι η στιγμή όπου η Γιούλη λέει στον Φωτόπουλο κλαίγοντας πως έχει δύο επιλογές. Ή να την κλέψει ή να ανέβει σε ένα βράχο και να σκοτωθεί. Χωρίς το Φέρμα σε εκείνο το σημείο η σκηνή θα γινόταν πολύ μελοδραματική. Σκέτη τραγωδία. Τέτοια δήλωση αυτοκτονίας, δεν θα μπορούσε να τη διακομωδήσει ο ίδιος ο Φωτόπουλος για να σπάσει τη σκηνή και να πέσουν οι μελοδραματικοί τόνοι. Θα ήταν αγενές και άκομψο. Όμως κάνουμε κωμωδία. Θέλουμε την αλήθεια της στιγμής που είναι τραγική αλλά σε κωμωδία. Οπότε, ποιος θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση? Έχω και φιστίκη Αιγίνης. Έχε. Παίζω και μοναζικά. Άσε μας μωρέ αδερφέ μου. Εδώ είμαστε ανεβασμένοι σε έναν βράχο και από στιγμή σε στιγμή. Και έτσι χαμηλώνει το μελόδραμα και διακομωδείται η σκηνή χωρίς να υποβαθμιστεί, χωρίς να χάσει την αλήθεια της. Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Είπα από την αρχή πως η Καφετζού είναι πρωτότυπο σενάριο, δεν προϋπήρξε θεατρικό. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους ρόλους? Σημαίνει πως ο σακελάριος στο σενάριο, στην ταινία δηλαδή, μπορεί να προσθέσει όσους ρόλους θέλει. Δεν είναι έξοδο αυτό για τον παραγωγό. Όπως είναι πολύ έξοδο αντίστοιχα για τον παραγωγό του θεάτρου. Ένας πρόσθετος ρόλος στο σινεμά σημαίνει ένα μεροκαματάκι. Ένας πρόσθετος ρόλος όμως στο θέατρο σημαίνει έναν βασικό μισθό για μια ολόκληρη θεατρική σεζόν. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως διαπιστώσαμε και από τα προηγούμενα βίντεο, και στο θέατρο οι συγγραφείς δεν τζιγκουνεύονταν ποτέ τους ρόλους. Έβαζαν όσους ήθελαν. Είχαν έναν τρόπο η θίαση να βγαίνουν τότε οικονομικά, τον οποίον τρόπο ακόμα δεν τον έχω καταλάβει. Επίσης για την ιστορία να πούμε το εξής, όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα τα-αθηναϊκά.gr. Η κυρία Καλλιόπη του σεναρίου ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Η κυρία Καλλιόπη, η Καφετζού από τα Αναφιώτικα. Γνωστή μάλιστα και ως πυθία των Αναφιώτικων. Έδρασε τη δεκαετία του 30 στην Πλάκα και προκαλούσε συνωστισμό, όπως αναφέρει η ανάρτηση, στα στενά δρομάκια από και προς το σπίτι της. Και οι επισκέψεις της, όπως ακριβώς τα περιγράφει ο Σακελάριος στην ταινία, ήταν από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Από φτωχές κοπέλες και κυρίες της γειτονιάς, μέχρι μεγαλοκυρίες με τους σοφέρ και τις αμαξάδες τους, που στριμώχνονταν να ακούσουν από το στόμα της τα μελούμενα στον πάτο του καφέ. Μιας και πιάσαμε όμως την Καφετζού, ας μείνουμε στην ταινία. Και πάμε σε έναν άλλο ρόλο, σε αυτόν του Αυλονίτη, που έχει και ένα θεματάκι. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο Αυλονίτης ταυτοχρόνως είναι και φίλος του Φωτόπουλου, συχνάζοντας το καφενείο, αλλά εργάζεται και στο καμπαρέ, όπως συχνάζει ο Γιαβάσης, ο Χριστοφορίδης. Παρά είναι σύμπτωση, θα έλεγε κάποιος. Δεν γινόταν όμως διαφορετικά. Ήταν αναγκαίο. Οι συγγραφείς και εδώ χρειάζονταν έναν ρόλο πασπαρτού, όπως αυτόν του κυρίου Περδικούλη, του Διανέλου, στους Μακρικοστέους. Χρειαζόμασταν δηλαδή έναν ρόλο που να κυκλοφορεί και στα δύο στρατόπεδα και να αναμεταδίδει τις πληροφορίες. Από πού ξέρει η Βασιλιάδου για το δαχτυλίδι με την πράσινη πέτρα ότι το χάρισε ο Χριστοφορίδης στην Κοκοτίτσα? Από τον Αυλονίτη. Ο Αυλονίτης το λέει στο Φωτόπουλο και εκείνο στη Βασιλιάδου. Ο Αυλονίτης ήταν στο καμπαρέ και είδε τον Χριστοφορίδη να το περνά στο δάχτυλο της κοπέλας. Και έτσι η Καφετζού πληροφορεί και την Ελένη Ζαφυρίου, τη σύζυγο, όταν εκείνη πάει και να της πει τον καφέ, ζητώντας πληροφορίες για αυτό το δαχτυλίδι. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας ρόλος του Αυλονίτη, ώστε να δίνει αυτές τις πληροφορίες στους ήρωες της αυλής, οπότε αναγκαστικά απαραίτητο ήταν να εργάζεται στον καμπαρέ. Όμως για σκεφτείτε, το ότι εργάζεται στο καμπαρέ, αλλά ταυτοχρόνως είναι και φίλος του Φωτόπουλου, αυτό μας εξυπηρετεί έτσι από μόνο του σε σχέση με τις πληροφορίες? Όχι. Ο Αυλονίτης, σε ό,τι αφορά το καμπαρέ,
ξέρει ότι υπάρχει εκεί πέρα ένας καλός πελάτης, ο Γιαβάσης. Και σε ό,τι αφορά τον φίλο του, ξέρει πως ο Φωτόπουλος νταλαβερίζεται με ένα καλό κορίτσι. Ο Αυλωνίτης όμως δεν μπορεί να τις συνδυάσει στο μυαλό του αυτές τις δύο άσχετες πληροφορίες. Και γι' αυτό δεν έχει κανέναν λόγο να μιλήσει στο Φωτόπουλο για το Γιαβάση, για το Δαχτυλίδι και να τον πληροφορήσει τι μούτρο είναι ο Γιαβάσης. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει? Γιατί του λείπει μία ακόμα πληροφορία. Ποια? Ότι το καλό κορίτσι είναι η κόρη του Γιαβάση. Και πώς θα το μάθει? Με ένα τέχνασμα. Πάει ένα πρωί ο Αυλωνίτης στο γραφείο του Γιαβάση για να πληρωθεί το χθεσινό βραδινό λογαριασμό. Το προηγούμενο βράδυ τον είχε δει να δωρίζει το δαχτυλίδι στην κοπέλα. Δεν μπορεί να ξέρει όμως λεπτομέρειες για το δαχτυλίδι. Το αγόρασε, το είχε, το έκλεψε. Έτσι το πρωί που πάει να πληρωθεί, ακούει το Γιαβάση να συζητά με έναν φίλο του, ο οποίος φεύγοντας του λέει: «Καλά ξεμπερδέματα με το δαχτυλίδι της γυναίκα σου». Πάλι όμως ο Αυλωνίτης δεν μπορεί όλο αυτό το πράγμα να το συνδέσει με το Φωτόπουλο, ώστε να τρέξει να του το πει. Τι τον αφορά το Φωτόπουλο όλο αυτό? Κάτι πρέπει να συμβεί. Τι? Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι ότι φεύγοντας ο Αυλωνίτης βλέπει τη Μαρούλα Γιούλη να μπαίνει στο γραφείο του Γιαβάση και μάλιστα να φιλιέται. Οπότε τώρα τον αφορά το Φωτόπουλο. Και έτσι αποφασίζει να του μιλήσει έστω και με μισόλογα. Έχουμε λοιπόν την πολύ κωμική σκηνή όπου οι δυο τους συζητούν στο καφενείο με τις μούτσες. «Όχι, θα μου τα πεις», του λέει ο Φωτόπουλος. «Πού την είδες και με ποιον?» «Με το Γιαβάση, στο στόμα του λύκου». «Πάρτα, είναι ο πατέρας της». «Πάρτα κι εσύ». «Γιατί ρε Νικήτα?» «Για τον πεθερό που διάλεξες». «Σπουδαίο μούτρο, μωρά αδερφέ μου». Και έτσι αρχίζει να του δίνει τις πληροφορίες για όλα, αλλά και για το δαχτυλίδι. Βλέπουν και τη Ζαφυρίου που έρχεται. «Οχ, θα έρθει να μάθει για το δαχτυλίδι». Και έτσι τα λένε και στη Βασιλιάδου για να της τα πει στο φλιτζάνι. Το σημαντικό λοιπόν στη σκηνή της συζήτησης των δύο φίλων δεν είναι ότι ο Αυλωνίτης είδε τη Γιούλη στο γραφείο του άλλου κτλ. Αυτό είναι μια μικρή παρεξήγηση η οποία λύνεται αμέσως. Το σημαντικό είναι ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο Αυλωνίτης δίνει πληροφορίες για το Γιαβάση στο Φωτόπουλο. Κάτι που δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει κάτω από άλλες συνθήκες. Εκεί λοιπόν μας εξυπηρετεί ο Αυλωνίτης να δουλεύει στο καμπαρέ. Είναι αναγκαίο για δύο και μόνο πληροφορίες. Για το δαχτυλίδι και τι απέγινε και για το ποιόν του πεθερού που το χρειαζόμαστε για τη λύση της κωμωδίας στο τέλος. Εκτός από αυτές τις δύο πληροφορίες δεν μας εξυπηρετεί πουθενά αλλού ο Αυλωνίτης να δουλεύει στο ίδιο αυτό καμπαρέ. Όμως δεν μας κακοφαίνεται με τις συμπτώσεις, γιατί η τυχαιότητα, η σύμπτωση, είναι το βασικό συστατικό της φάρσας, της φαρσοκομωδίας, η οποία είπαμε πως στηρίζεται στην παρεξήγηση και στα μυστικά. Οι συμπτώσεις είναι αυτές που πυροδοτούν την κωμική παρεξήγηση, όχι οι λογικές λύσεις. Οπότε στην Καφετζού, με μια άλλη ανάγνωση, δείτε τι έχουμε. Ο Αυλωνίτης είναι φίλος του Φωτόπουλου, συχνάζοντας το καφενεδάκι του, αλλά ταυτόχρονος εργάζεται και στο καμπαρέ όπου συχνάζει ο Χριστοφορίδης, ο οποίος την χάνει να είναι ο πατέρας της Γιούλη, η οποία την χάνει να είναι η αγαπημένη του Φωτόπουλου. Και ο οποίος πατέρας έχει δύο ονόματα για να κρύψει το αμαρτωλό παρελθόν του. Έναν δεύτερο παλιό γάμο με μια κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη που την παντρεύτηκε για να της φάει τα λεφτά. Η οποία την χάνει να είναι η Βασιλιάδου, η οποία την χάνει να μένει στην ίδια αυλή με το Φωτόπουλο και την οποία ως καφεντζού την χάνει να την επισκεφτεί και η Ζαφυρίου για να ρωτήσει για το κλεμμένο δαχτυλίδι, το οποίο την χάνει να το έχει δει ο Αυλωνίτης στον καμπαρέ να το χαρίζει ο σύζυγος στην Κοκοτίτσα. Μη σας κάνουν εντύπωση λοιπόν όλα αυτά τα την χάνει. Αυτή είναι η συνταγή της φαρσοκομωδίας. Όλες αυτές τις στοιχειότητες όμως, τις συμπτώσεις πρέπει να τις μαγειρέψει ο συγγραφέας σε ένα απολαυστικό και σπιρτόζικο έργο. Για παράδειγμα, τα κίτρινα γάντια. Όλο, μα όλο το έργο κρέμεται από μία και μόνο στιγμή. Ότι στους Αγίους Θεοδόρους η Νίκη Λινάρδου, καθώς σηκώνεται τραυματισμένη να πάει στο δωμάτιο, της πέφτουν στο πάτωμα τα κίτρινα γάντια. Εάν δεν της έπεφταν τα γάντια, θα είχαμε έργο? Θα ερχόταν ο Σταυρίδης, θα έπινε την πορτοκαλάδα από πορτοκάλια και θα πήγαινε στην ευχή του Θεού. Τα γάντια όμως είναι στο πάτωμα. Και έτσι ξετυλίγεται το κουβάρι των τυχαίων γεγονότων που συγκροτούν την παρεξήγηση. Γιατί οι τυχαιότητες στο έργο υπάρχουν, είτε πέσουν τα γάντια είτε όχι, είτε τα βρει ο Σταυρίδης είτε όχι. Δηλαδή αυτός από εκεί που ξεκινά για τη Χαλκίδα, αντί οπουδήποτε αλλού σε ολόκληρη την Ελλάδα, σκάει το λάστιχο μπροστά από το καφενεδάκι στους Αγίους Θεοδόρους, στο οποίο καφενεδάκι την χάνει να χτυπήσει και το ζευγάρι με τα ρούχα της γυναίκας του και την χάνει να χτυπήσει και να της πέσουν τα γάντια 10 λεπτά πριν μπει ο Σταυρίδης. Και το δεύτερο ζευγάρι με το Φωτόπουλο και αυτή την χάνει να κάνουν εκεί στάση, πιωμένη. Δηλαδή, κάποιος τρώει μία μπανάνα και πετάει στο πεζοδρόμιο ανεύθυνα την μπανανόφλουδα. Εσύ τη βλέπεις. Εάν σπεύσεις να τη μαζέψεις, τότε θα έχεις κάνει ένα θεάρεστο έργο. Αλλά μέχρι εκεί. Αν δεν την μαζέψεις, τότε περιμένεις αδειμονώντας. Τι περιμένεις? Αυτόν που θα την πατήσει.
ώστε να σοριαστεί και να σκάσει στα γέλια. Την περιμένει την κωμική στιγμή, η οποία στηρίζεται σε τυχαία γεγονότα. Για αυτόν που θα σοριαστεί η μπανανόφλουδα είναι ένα τυχαίο γεγονός. Μία σύμπτωση που δεν γνωρίζουμε πού θα τον οδηγήσει. Αυτός που πέταξε την μπανανόφλουδα είναι ο συγγραφέας. Και αυτοί που την παρατηρούν και περιμένουν πότε θα την πατήσει ο ανυποψίαστος, είμαστε εμείς, οι θεατές. Όταν τα γάντια πέσαν στο πάτωμα, είπαμε «Οχ», γιατί τα γάντια είναι η μπανανόφλουδα, είναι και κίτρινα. Και βλέποντάς τα, αρχίζουμε να έχουμε αυτήν την εύθυμη αίσθηση του παρατηρητή που περιμένει την έκρηξη. Είναι συστατικό υλικό απαραίτητο λοιπόν για τις φαρσοκομωδίες η τυχαιότητα, η σύμπτωση. Στις κομωδίες όμως τις καθαρόεμες, όπως ας πούμε στο Ξύπνιο Βασίλη του Δημήτρη Ψαθά. Όλα βαίνουν καλώς, δηλαδή όλα τα επεισόδια διαδέχονται το ένα μετά το άλλο με απόλυτη φυσικότητα και αληθοφάνεια. Ωστόσο και εκεί θα βρει κανείς την έννοια της επιτηδευμένης σύμπτωσης, του αναγκαίου να συμβεί έτσι. Και ας μην είναι αυτός ο κινητήριος μοχλός στις προθέσεις του συγγραφέα και του έργου. Για παράδειγμα, από όλα τα γραφεία της Αθήνας, αναγκαίο για την εξέλιξη του έργου είναι η Ναθαναήλ να επιλέξει να τρυπώσει στο γραφείο του Αλεξανδράκη, στον πρώην συνεργάτη του Βασιλάκη. Αν η Ναθαναήλ δεν έμπαινε σε εκείνο το γραφείο, θα είχαμε έργο, δηλαδή κωμωδία. Όχι. Το ότι ο Κωνσταντίνου διώχνει το λαχείο, το αγοράζει ο Αλεξανδράκης και εκείνο κερδίζει τον πρώτο λαχνό, δεν είναι σύμπτωση. Αυτό εντάσσεται στον κώδικα, όπως είπαμε σε παλιότερο βίντεο, ότι για να κάνεις κωμωδία πρέπει να φέρεις αντιμέτωπα τα αντίθετα να συγκρουστούν. Και τη σύγκρουση των αντιθέτων, αν την εξετάσουμε από τη σοβαρή του πλευρά, έχουμε την τραγωδία, χονδρικός. Αν το δούμε όμως από την αστεία του πλευρά, έχουμε την κωμωδία. Ένας τύπος δηλαδή σαν τον Κωνσταντίνου, που επί 10 χρόνια παίζει όλα του τα λεφτά στα λαχεία, τι δεν πρέπει να αντιμετωπίσει ποτέ στη ζωή του, να διώξει ένα λαχείο και εκείνο να κερδίσει. Αυτό είναι ευτράπελο, κωμωδία. Το λαχείο που κερδίζει δηλαδή εντάσσεται στην αρχική σύλληψη του έργου. Τι θα γινόταν αν αυτός ο τύπος πάθαινε κάτι τέτοιο. Αν το λαχείο δεν κέρδιζε, είτε το έδιωχνε είτε όχι, τι είχαμε, τι χάσαμε, αδιάφορο. Εάν το λαχείο δεν το έδιωχνε και κέρδιζε αυτό στα εκατομμύρια, πάλι αδιάφορο. Από εκεί που ήταν εμπατήρης θα γινόταν εκατομμυριούχος. Δεν υπάρχει αστείο. Η κωμωδία κινητοποιείται από τη στιγμή που η αδερφή του, η Ναθαναήλ, εισβάλλει στο γραφείο του Αλεξανδράκη τυχαία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αγαπιούνται κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το λαχείο που έδιωξε ο Βασιλάκης, το αγοράζει και κερδίζει ο Αλεξανδράκης. Βάζει δηλαδή ο συγγραφέας την σύμπτωση αυτή για ποιον λόγο. Γιατί πρέπει να ξέρουμε εμείς οι θεατές τι έγιναν τα λεφτά που κέρδισε το λαχείο. Εάν το είχε κερδίσει ένας ξένος, δεν θα ξέραμε τι απέγιναν και το έργο θα τέλειωνε με το Βασιλάκη να τρελαίνεται. Η πρόθεση του συγγραφέα όμως είναι να μας δείξει πως τα λεφτά αλλάζουν τα πάντα, ακόμα και τις ιδέες του Αλεξανδράκη και της Ναθαναήλ. Και αυτό θα ξαναστείλει στο τρελάδικο τον αθώο και αφελή Βασιλάκη. Για να το καταφέρει λοιπόν αυτό ο συγγραφέας έπρεπε να φυτέψει τα χρήματα στα πρόσωπα του έργου μας, στο οικογενειακό του περιβάλλον και όχι σε κάποιον άλλον ξένο. Η ώρα όμως πέρασε και δεν πρόλαβα να μιλήσω για την Ταϊγέτη, την κοιμισμένη Μέντιουμ στο θησαυρό του Μαγκαρίτη, αλλά και το χαρακτηριστικό του Δημήτρη Ψαθά στα έργα του με τους διάφορους τύπους. Επίσης, τους διάφορους τύπους και απαράμιλους, κυρίως μάγκες, που χρησιμοποιεί ο Νίκος Τσιφόρος στις κωμωδίες του. Από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει κι άλλο η βαλίτσα. Όσο αντέχετε, εδώ είμαι. Και καλά να περνάτε. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι και κλικ στην κουδούνα δίπλα για να λαμβάνετε πρώτη τις ειδοποιήσεις και κοινοποίηση στο βίντεο αν νομίζετε πως αξίζει τον κόπο να το μοιραστείτε με τους φίλους σας.